Αθήνα. Ένα μέρος όπου όλοι έχουμε πάει εκτός από εμάς τους δύο. Αυτή τη φορά όμως μας δόθηκε ευκαιρία να έρθουμε και να παρευρεθούμε σε ένα event όπου εγώ και ο αδερφός μου Πλάτωνας θα σας βάλουμε σε μερικά ποδοσφαιρικά challenge και ο νικητής θα κερδίσει ένα PlayStation 5. Φυσικά, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να οργανωθεί χωρίς τη βοήθεια της Ακαδημίας Ionis United. Τι Ακαδημία είναι αυτή? Σας το κρατάω έκπληξη, γιατί αυτή η Ακαδημία ετοιμάζει κάτι πολύ ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα. Επειδή, όπως είπα και πριν, είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε και πολλά άτομα να γνωρίσουμε από κοντά, αποφασίσαμε να πάμε στην Αθήνα από Παρασκευή, δηλαδή μια μέρα πριν. Αφού ξύπνησα και ντυθήκαμε πρωί-πρωί και ετοιμάσαμε βαλίτσες, πήγαμε να πάρουμε το κτέλ. Ήταν ένα μεγάλο δίλημα για εμάς αν θα έπρεπε να πάρουμε κτέλ ή τρένο, και το αποφασίσαμε την τελευταία στιγμή. Φυσικά, για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι δεν θα μπορούσε να λείψει η στάση. Και φυσικά, από μια στάση σαν αυτή δεν θα μπορούσε να λείψει και λίγο φαγητό. Και εγώ και ο Πλάτων πήραμε διπλό λουκάνικο που φαινόταν πεντανόστιμο, το είχαν λαδώσει έτσι να γυαλίζει, αλλά τελικά όταν το δοκιμάσανε πάρα πολύ σκληρό. Θα του βάλω ένα 6 στα 10. Έχουμε ξαναμπεί με στο λεωφορείο και μετράμε αντίστροφα για να φτάσουμε στην Αθήνα. Θέλουμε άλλες 2 με 3 ώρες περίπου και δεν μπορεί να περάσει ώρα φυσικά αν δεν υπάρχουν και μερικά πειράγματα στο λεωφορείο και συζήτηση με καλή παρέα. Φτάνουμε. Μετά από πάρα πολλές ώρες ταξίδι, φτάσαμε στην Αθήνα, αρκετά κουρασμένοι και βαρεμένοι, όπου εκεί μας περίμενε ο φίλος μου ο Φαχόλικ. Μετά από 6 ώρες ταξίδι, 6,5 ίσως, πολύ κούραση, πάμε να μας πάρει ο φίλος μας. Μας πήρε με το αμάξι του και μας πήγε στο παλαιό φάληρο στο Airbnb όπου μέναμε, όπου το δωμάτιο μας το κανόνισε ο ίδιος. Μπαίνουμε, αφήνουμε τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα και φεύγουμε σφαίρα για φαγητό, γιατί το στομάχι είχε αρχίσει να γουργουρίζει. Μόλις αφήσαμε τα πράγματα και πάμε, δεν θα σας πω, θα δείτε τώρα που πάμε για φαγητό. Είναι ένα μέρος που θέλω να το δοκιμάσω οπωσδήποτε μόλις έρθω Αθήνα. Λοιπόν, θα πάμε στο. Ήθελα πάρα πολύ να πάω να δοκιμάζω το μπέργκερ του Αλαφούζου, το Butcher Burger. Ο Φιφαχόλικ φυσικά δεν μου χαλάει ποτέ χατήρι και έτσι πήγαμε στο κατάστημα που έχει στο γαλάτσι, κάτσαμε μέσα και παραγγείλαμε. Όπως βλέπετε, έχουν αρχίσει να έρχονται τα πράγματα, έχουμε παραγγείλει cheese balls, έχουμε παραγγείλει μερικά cheese sticks και φυσικά onion rings για την αρχή. Τσιμπήσαμε έτσι μερικά μέχρι να έρθει το δυνατό του σημείο, το μπέργκερ του. Το βλέπετε εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλο και ζουμερό, με πίκλες, με πολύ ωραίες σως. Ξεκινάμε μια καλή μπουκιά, δοκιμάζω και μερικές πατάτες και πάμε να βαθμολογήσουμε όλα αυτά που πήραμε. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε τα φαγητά σχεδόν, έφαγα του φίλου μου εδώ την χοιρινή μπριζόλα. Χοιρινή μπριζόλα ήταν από τις καλύτερες που έχω φάει. Το μπέργκερ από τα καλύτερα που έχω φάει. Εγώ θα του βάζα 9,5 του μπέργκερ, θα του βάλω 9 γιατί δεν μου άρεσε πατάτα. Αν παίρναμε άλλες πατάτες στις twist, να πήγαινε 9,5. Το μπιφτέκι ήταν απίστευτο, το ψωμάκι πολύ καλό, όλα ήταν πάρα πολύ καλά. Onion rings πάρα πολύ καλά, cheese stick πάρα πολύ καλά. Cheese balls, πολύ καλά. Μόνο η πατάτα με χάλασε, γιατί θα του βάλω μισό πιο κάτω. Αυτά τα λέμε σε λίγο. Όσοι είστε καλοφαγάδες όπως εγώ, ξέρετε τι ακολουθεί μετά τον μπέργκερ, έτσι. Εννοείται ένα δυνατό γλυκό. Γι' αυτό πήγαμε γλυφάδα να συναντήσουμε τους φίλους μας, τους Pain and Game, που έχουμε κάνει και πολλά βιντεάκια μαζί τους στο κανάλι τους. Να πάνε να το τσεκάρετε. Καλώς ήρθατε, Αθήνα. Επίσης, γνωρίσαμε πρώτη φορά από κοντά τον θείο Venom. Και ήταν όπως ακριβώς τον περιμέναμε, δηλαδή full καλό παιδί. Αποφασίσαμε να κάτσουμε στο κάγιακ για γλυκάκι, γιατί φαίνονταν πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Ο Πλάτων και εγώ πήραμε ένα cheesecake με μια μπάλα παγωτό Oreo. Σε μερικούς τους έφτασε να φάνε και το παγωτό. Αλλά εδώ ο παίκτης έπαιξε τρομερή μπάλα με ένα προφιτερόλ που δεν θα σας κρύψω, το ζήλεψα. Δοκιμάζω μια μπουκιά, παίρνω και μια δεύτερη από παγωτό. Πραγματικά τέλεια και τα δύο. Θα τα βάλω ένα 8,75 στα 10, γιατί είχε και πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση στο μαγαζί. Αφού φάγαμε και σκάσαμε, εγώ άρχισα ήδη να νιστάζω, οπότε πρέπει να γυρίσουμε στο δωμάτιο γιατί αύριο μας περιμένει μια πολύ μεγάλη μέρα. Γυρίσαμε σπίτι και day one, τέλος, τα λέμε αύριο στο μεγάλο event. Ημέρα 2 και ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς και για κάποιο λόγο ο Πλάτων με τραβάει ενώ κοιμάμαι, χωρίς να το ζητήσω εγώ, αλήθεια σας λέω. Ξυπνάω όσο πιο γρήγορα μπορώ και τρέχω στο μπάνιο να πλύνω το πρόσωπό μου, τα δόντια μου και να φτιάξω το μαλλί μου. Λοιπόν, είμαστε καθοδόν για το γήπεδο, σας περιμένουμε όλους εκεί, ελπίζουμε να έρθετε, να μας γνωρίσετε από κοντά, να σας βάλουμε σε μερικά challenge και να πάρετε και ένα PlayStation 5 και να μάθετε και 5 πράγματα για την Ακαδημία, γιατί ετοιμάζουμε κάτι πολύ special, θα τα πούμε στο γήπεδο. Θα σας δείξουμε πλάνα από την Ακαδημία, από το γήπεδο, από όλα. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα PlayStation 5 και όχι μόνο για έναν από εσάς. Δώρο από την Ακαδημία των Ionon United και τους ευχαριστώ γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε αυτό εδώ πέρα το event. Αφού περπατήσαμε για να πάμε στο γήπεδο, μιας και ήταν πολύ κοντά στο δωμάτιό μας, μπαίνω και βλέπω τον Μάκη να μας περιμένει εκεί πέρα. Μας βλέπει, ψάχνουμε και δεν μας λέει τίποτα αυτός. Τι λέει. Τι κάνουμε. Έχουμε κάμερες έτοιμοι. Εννοείται πως θα ήμασταν έτοιμοι για τη σημερινή μέρα, μιας και δεν βλέπαμε την ώρα να ξεκινήσουμε. Καθίσαμε στο πολύ ωραίο αναψυκτήριο που έχει έξω από το γήπεδο και όσο περνούσε η ώρα, βλέπαμε ότι σιγά σιγά αρχίζετε να μαζεύεστε. Μερικοί βέβαια ήσταν ήδη εκεί πέρα και κάνατε ζέσταμα για να είστε πανέτοιμοι. Ο θείος Venom δεν ήρθε με άδεια χέρια, είναι ένα γκίμπαλ το οποίο έχει αυτοματοποιημένο σύστημα που κλειδώνει σε έναν άνθρωπο και μετά εσύ, όσο και να κουνηθείς, αυτό σε ακολουθεί από μόνο του χωρίς να έχει κάποιον χειριστή. Την ώρα που κουτσάμε τον γκίμπαλ, έρχεται και ο
πρόεδρος της Ακαδημίας και παρέα του είχε μαζί τον Αντώνη Πετρόπουλο. Θα το γνωρίζετε αρκετή σίγουρα, μιας και είχε περάσει από ομάδες όπως ο Όφη, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και όχι μόνο. Και δείτε τι έφερε μαζί του, φανέλα της ΑΕΚ του Γκαρσία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Νομίζω πρέπει να του στείλω ένα μήνυμα στο Instagram για δικιά του φανέλα στο επόμενο βίντεο που θα ετοιμάσω που στέλνω σε ποδοσφαιριστές. Μου φάνηκε πάρα πολύ συμπαθητικός, οπότε πιστεύω θα βοηθήσει δίνοντας content. Σιγά σιγά άρχισε το γήπεδο να γεμίζει και με παιδάκια, εννοείται ότι βγάλαμε φωτογραφίες με όλα τα παιδάκια και μερικά έκλεψαν την παράση λίγο περισσότερο, μιας και έρθανε με μπλούζες Cristiano Ronaldo. Α, και μην ξεχνιόμαστε, όσο εγώ μιλάω με τα παιδάκια, εσείς. Πάμε όλοι like και subscribe. Έτσι, like και καμπανάκι. Για αυτούς έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Άρχισαν να έρχονται και μεγαλύτερες σε ηλικία σιγά σιγά. Πανιονάρα. Η ώρα άρχισε να περνάει, γι' αυτό έπρεπε να μπούμε μέσα στο γήπεδο και να κάνουμε αυτό για το οποίο ήρθαμε. Να βάλουμε όλα αυτά τα παιδάκια σε διάφορα challenge και ο νικητής να φύγει με δώρο ένα PlayStation 5. Όσο τα παιδάκια κάνουν τα challenge, εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκαλύψω σε τι challenge τους έβαλα και φυσικά ποιος κέρδισε. Μιας και θα το μάθετε σε επόμενο βίντεο και πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ hype. Μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι άλλο όμως, κάτι που κρατιόμουν καιρό για αυτό το πράγμα. Η ποδοσφαιρική ακαδημία Ioness United Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με την εταιρεία VGL Esports που διεξάγει gaming τουρνουά και διαχειρίζεται και την εθνική ομάδα eSports της ΕΠΟ, δημιούργησαν ένα πρωτοποριακό project για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα του gaming αλλά και του αθλητισμού. Την δημιουργία της πρώτης αθλητικής ακαδημίας eSports στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες θα σας πω στο βίντεο που θα έρθει σε λίγες εβδομάδες με το Football Challenge. Έχουμε φύγει καθοδόν και πάμε να φάμε γιατί πραγματικά η κοιλιά μας γουργουρίζει. Ένας από την παρέα μας είπε για ένα μπεργκεράδικο που είναι λέει από τα καλύτερα που έχει φάει. Είναι το Big Nick στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Εμείς δώσαμε ραντεβού έξω από τον μπεργκεράδικο με αυτόν εδώ τον τύπο. Τον γνωρίζετε? Είναι ο PL Tube και έχει δικό του κανάλι στο YouTube. Πάμε λίγο PL. Είναι ο φωτογράφος. Φράγκος στην Αθήνα, εμπίζω να τον περίμενα. Αφού καθίσαμε, παραγγείλαμε αμέσως και εκτός από τα μπέργκερ και τις πατάτες ήρθε και μια ευχάριστη έκπληξη. Όλα αυτά εδώ που βλέπετε, δηλαδή έξτρα πατάτες, mac and cheese και αυτά εδώ τα κοτόπουλα, μας τα κέρασαν τα παιδιά. Ήτανε όλα τρομερά και πραγματικά θα βάλω σε όλα 9,5 στα 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Και εκεί που ήμασταν έτοιμοι να πληρώσουμε να φύγουμε, σκάει και άλλο κέρασμα. Αυτά εδώ πέρα τα γλυκάκια. Ήταν προφιτερόλ, μερικά ήταν σαν πουτίγκα σοκολάτας, αλλά είχε και μερικά με γεύση λεμόνι. Τι να σας πω τώρα, όλα ήταν απίστευτα. Παρ' όλα αυτά, αφού τα τσακίσαμε όλα, είχαμε και λίγο χώρο για παγωτάκι. Οπότε πήγαμε γρήγορα στο Orange Gelato που είναι στο Βύρονα, που είχαμε ακούσει πολύ καλά λόγια για το παγωτό του και όχι μόνο. Μπήκαμε μέσα και μας τράβηξε στην αρχή το μάτι οι πολύ ωραίες και εντυπωσιακές γεύσεις παγωτού που είχε. Μετά είδαμε και μερικές τάρτες που είμαι πολύ μεγάλος φαν. Κάτσαμε και παραγγείλαμε παγωτάκι. Πήραμε και γεύση κανταΐφι που ακούσαμε πολύ καλά λόγια και ήταν τρομερή πραγματικά. Πήραμε και μια βάφλα έτσι στη μέση να τσιμπάμε. Όσο εμείς τρώγαμε ανυποψίαστοι, μας την έπεσαν από πίσω κάτι viewers. Ξέρετε ότι είναι χαρά μου να σας γνωρίζω από κοντά και αν και από το πολύ φαΐ δεν μπορούσα καν να σηκωθώ από την καρέκλα, εννοείται ότι σηκώθηκα για να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Αφού έχουμε φουλάρι και είμαστε σκασμένοι από το φαΐ και δεν χωράει άλλο φαγητό, μαντέψτε που πήγαμε μετά. Σωστά μαντέψατε. Πήγαμε πάλι για φαγητό. Πήγαμε για να γνωρίσουμε τον Τάσο από κοντά στο μαγαζί του στο Γαλάτσι και να φάμε μια μοσχαρίσκα μπριζόλα γιατί, παιδιά, δεν χωρούσε με τίποτα άλλο μπέργκερ, ειδικά του Τάσου που είναι τεράστια. Οκ, ακούστηκε κάπως αυτό. Ο Τάσος μας εξυπηρέτησε και ήταν πολύ ευγενικός μαζί μας. Από όσο έμαθα, παίζει και μπαλίτσα, οπότε θα χαρώ να πάμε και για ένα 5x5 όταν έρθει Θεσσαλονίκη ή αν ξαναέρθουμε μέσα Αθήνα. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για τη ribeye που ήταν, παιδιά, το κάτι άλλο. 9,5 στα 10, πάρα πολύ νόστιμη, πολύ σωστό ψήσιμο και άριστη εξυπηρέτηση από τον Τάσο. Σας το προτείνω οπωσδήποτε και το μπέργκερ του αλλά και την μπριζόλα του. Top και τα δύο. Τι είναι αυτό, κύριε Πετράν? Αυτό, φίλε μου, είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Τι είναι, βρε? Spare ribs. Χοιρινά πλευρά με barbecue και ο συγκεκριμένος εδώ το έχει με Jack Daniels. Jack Daniels. Στο γυρισμό γυρίσαμε μεταξύ γιατί δεν ήθελα να τους παιδέψω άλλο. Τι να πω τώρα εγώ για αυτά τα παιδιά, για όλους. Για το FIFA Holic που με πήρε από το κτέλ και με βρήκε δωμάτιο και μας πήγε για μπέργκερ. Για τους Pain & Game που μας κουβαλούσαν και αυτοί με το αμάξι τους όλη την ημέρα. Για τον Πετράν, τον Παχουλό και τον Θείο που ήρθαν αφιλοκερδώς να βοηθήσουμε το event κρατώντας την κάμερα. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Και αυτό που μου έμεινε σε αυτό το ταξίδι είναι ότι μέσα από το YouTube έχω κάνει φίλους όπως τα παιδιά αυτά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Παιδιά γεμάτο θετική ενέργεια και στόχους. Πρόθυμα να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο. Επίσης δεν θα μπορούσα να παραλείψω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάκη τον Γανίδη, τον ιδρυτή της VGL Esports που μας κάλεσε στην Αθήνα για το event της πρώτης Ακαδημίας Esports στην Ελλάδα, την ομάδα Ioness United. Το ταξίδι αυτό έκλεισε πάρα πολύ όμορφα. Είχαμε μια ομαλή επιστροφή, γυρίσαμε γεμάτη αναμνήσεις αλλά και με γεμάτες τις κάρτες μνήμης μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα ξανά στην Αθήνα για κάποιο άλλο event. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας και παιδιά, μην ξεχνάτε, κάντε subscribe για τους 100.000.